Κύριε Παπά, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα τρία τελευταία χρόνια, δυστυχώς, μπορούμε να πούμε ότι και ο σιδηρόδρομος και η κοινωνία έχασαν το τρένο. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές της χώρας μας οι οποίες δεν έχουν δει τρένο να φτάνει σε αυτές. Και εδώ η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Διότι το τρένο, ο σιδηρόδρομος απαξιώθηκε, χάθηκε το στοίχημα της ανάπτυξης και βεβαίως πάρα πολλά κομμάτια της χώρας παραμένουν σιδηροδρομικά απομονωμένα. Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. Έχουν να δουν τρένο τρία χρόνια, κύριε Ανδριανέ, που είστε και εισηγητής της πλειοψηφίας. Και αυτά τα πράγματα νομίζω ότι όλες οι πτέρυγες θα πρέπει να τα αναδεικνύουν. Ο αριθμός των επιδοτούμενων δρομολογίων έχει μειωθεί δραματικά από το 2019. Προφανώς με πρόσχημα την πανδημία, αλλά δεν βλέπουμε και να επανέρχονται. Παράδειγμα, Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο υπήρχαν τρία δρομολόγια ημερησίως, τώρα υπάρχει ένα την ημέρα και αυτό μόνο τις καθημερινές. Καθυστερήσεις, αναβολές, καθημερινό φαινόμενο. Υπάρχει και η σχετική εφαρμογή στο Telegram. Την περασμένη Κυριακή, λοιπόν, είχαμε το πρωινό τρένο από Φλόρινα για Θεσσαλονίκη. Δεν ξεκίνησε ποτέ. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο. Και βεβαίως, με την σοβαρή υπόμνηση, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Το πρωινό τρένο από Θεσσαλονίκη για Λάρισα. Μια μισή ώρα καθυστέρηση. Και βεβαίως, σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Το πρωινό τρένο από Λάρισα για Βόλο. Δεν σφύριξε ποτέ. Η μεταφορά έγινε με λεωφορεία, χωρίς στάσεις. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Και την ίδια μέρα, ρεκόρ καθυστέρησης στην κεντρική γραμμή, σχεδόν 2,5 ώρες. 149 λεπτά για την ακρίβεια, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το Intercity. Και νομίζουμε ότι πρέπει και το Υπουργείο να καλέσει την εταιρεία να δώσει εξηγήσεις. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι η νόρμα ή να θεωρούμε ότι είναι λογικό να συμβαίνουν. Και ούτε μπορεί η ελληνική πολιτεία να αρκείται στο ότι η εταιρεία όποτε έχει ακυρώσει, οι οποίες πυκνώνουν, θα βάζει τους ανθρώπους στα λεωφορεία. Αυτό είναι, νομίζω, δεν είναι δυνατόν να γενικευτεί αυτή η ανοχή στην εγκατάλειψη. Ήρθε το λευκό βέλος, μάλιστα. Αν και η τρένοσέ, γιατί άκουσα και από τον εισηγητή της πλειοψηφίας ότι ήρθε το ETR 480. Το 485 που διαφημίστηκε στην ΔΕΘΤΟ 2018, γιατί απεσήρθε, πού είναι. Διότι αυτό το τρένο και το ETR 480 δεν έχει εμφανιστεί πέρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Λάρισας. Υπάρχουν τεράστιες πόλεις οι οποίες είναι εκτός σχεδιασμού. Λοιπόν, εάν κάποιος από μια μεγάλη πόλη θέλει να έρθει στην Αθήνα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να το κάνει το ταξίδι αυτό αυθημερών. Θα φτάσει αργά στην Αθήνα, θα πρέπει να διανυκτερεύσει, δεν θα μπορεί να επιστρέψει και συνεπώς κάνει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το τρένο. Και θα σας έλεγα να ρωτήσετε τους ανθρώπους και στη Χθιώτιδα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα για το τι σημαίνει μεταφορά με τρένο για αυτούς. Άκουσα να λένε διάφοροι ότι με το λευκό βέλος έπεσε ο χρόνος της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη και έπεσε κάτω από 4 ώρες. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς, διότι κάνει 3 ώρες και 55 με μία στάση, ενώ ήταν ο χρόνος 3 ώρες και 51 με 3 στάσεις. Έτσι, και στη Λάρισα και στο Παλιοφάρσαλο και στο Λιανοκλάδι. Τώρα σταματάει μόνο στη Λάρισα και ο στόχος βεβαίως είναι 3 ώρες και 20 λεπτά. Δεν βλέπω να το πετυχαίνετε, διότι εκκρεμούν πάρα πολύ σημαντικά έργα συντήρησης και αναβάθμισης της γραμμής, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Και εδώ η συντήρηση των γραμμών είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και ξέρετε, επειδή η παράταξη δική μας το μέσο το πιστεύει και η κριτική μας, η δημόσια, είναι μετρημένη σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουμε κι εμείς να αναπαράγεται μια δημοσιότητα αρνητική γύρω από το σιδηρόδρομο, αλλά πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας, να μην έχουμε τραυματισμούς. Και εδώ κάποιος πρέπει να εγκαλέσετε κι εσείς. Μην πω τώρα τι έγινε με την βροχή η οποία μας έκανε να έχουμε 1.000 επιβάτες για κάποιες ώρες μέσα σε 4 τρένα σε Λάρισα, Κατερίνη, Αλεξάνδρεια. Έτσι. Λοιπόν, ούτε εκεί νομίζω είχαμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Να μείνω λίγο ακόμα στο θέμα του δικτύου. Πάτρα. Πάτρα είχαμε το θέμα της υπογειοποίησης. Το απεντάξατε από το ΕΣΠΑ, είχαμε φτάσει και σε πάρα πολύ καλό σημείο και με την τοπική κοινωνία, τη διαβούλευση και είχαμε ένα συμφωνημένο πλάνο για την υπογειοποίηση
και το βάλατε το έργο στο Connect Europe Facility. Να μας πείτε τι συμβαίνει, διότι βλέπουμε δημοσιεύματα ότι υπάρχει απόρριψη από εκείνη τη μεριά και νέες καθυστερήσεις στο έργο που θα τις πληρώσουν αυτές τις καθυστερήσεις βεβαίως οι πολίτες της Πάτρας. Αθήνα και Άτο, ενώ είχαμε δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες ανάταξης της γραμμής, πάλι δεν έχει γίνει τίποτα. Κιάτο Αίγιο προαστιακός τερματίζει στο Κιάτο, η γραμμή ως το Αίγιο παραμένει χωρίς ηλεκτροκίνηση, οι επιβάτες είτε μετεπιβάζονται σε άλλο σειρμό αν είναι τυχεροί, είτε και αυτοί σε λεωφορεία. Τα έργα στο σταθμό Λαρίσης και υπογειοποίησης επολίων δυστυχώς προχωράει με πολύ χαμηλά ποσοστά και τι έχουμε αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης, τη μείωση των δρομολογίων με πρόφαση την πανδημία και την ακαταλληλότητα του δικτύου, μειωμένο έργο και εξασφαλίζει την ίδια αποζημίωση η τρένος ΕΝΗΝ, Hellenic Train. Δηλαδή θα έλεγα τα βαφτίσια μας μαράνανε, αλλά εν πάση περιπτώσει ειλικρινώς θέλουμε να δούμε αυτό το μέσο να λειτουργεί υπέρ του πολίτη και δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Και βεβαίως έχουμε και την ένταξη των γραμμών, ακόμα και των κύριων γραμμών όπως το Αθήνα-Θεσσαλονίκη στις Άγωνες. Και βεβαίως με την επιδότηση των κερδοφόρων δρομολογίων αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για είσοδο ανταγωνιστή. Διότι όταν επιδοτείται ένα δρομολόγιο το οποίο μπορεί να είναι επικερδές από μόνο του, έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η εταιρεία η οποία, με την οποία υπογράφει το ελληνικό δημόσιο τη σύμβαση. Λοιπόν, ακόμα εντάσσονται και γραμμές με την επισήμανση λεωφορείο. Έτσι, παγιώνεται δηλαδή και δίνεται ανοχή και τη βούλα της πολιτείας στην ανικανότητα της εταιρείας να παρέχει το έργο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Τι συμβαίνει τώρα με τις επενδύσεις. Επενδύσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς εννοείται να αγοράσει το δημόσιο τα τρένα, τα πανάκριβα, τα οποία θα νοικιάζει μετά στην Τρένοσέ, η οποία ταυτόχρονα θα έχει επιδοτηθεί για να κάνει επενδύσεις. Και βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα να τα προπληρώνουμε κιόλας ως δημόσιο, να προπληρώνουμε δηλαδή αμαξοστοιχίες οι οποίες θα έρθουν χρόνια αργότερα. Και κοντά στα άλλα, δίνεται και στην Hellenic Train, πρώην Τρένοσέ, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τροχαίο υλικό άλλο από αυτό της ΓΕΟΣΕ. Αφού υποβληθεί βεβαίως και εγκριθεί από το Υπουργείο, αλλά εδώ ως τώρα είχαμε τουλάχιστον σίγουρη την αποζημίωση το ενίκιο του τροχαίου υλικού, το οποίο και αυτό πλέον δεν ισχύει. Για να τελειώνω σιγά-σιγά, προκύπτει λοιπόν ότι εδώ έχουμε την επιδότηση του συνόλου της δραστηριότητας της Hellenic Train, πρώην Τρένοσέ, και με βάση τη σύμβαση ξυλώνονται μια σειρά από κρίσιμα σοβαρά δρομολόγια και υλοποιείται μια στρατηγική μικρής, ακριβής και μονοπωλιακής Τρένοσέ, η οποία θα έχει εγγυημένα κέρδη. Άρα δεν θα έπρεπε να έχει τις κερδοφόρες γραμμές μέσα. Θέλουμε περαιτέρω εξηγήσεις για το τι σημαίνει επενδύσεις από την μεριά του αναδόχου, την μεριά της Τρένοσέ, και όσο έχει είναι σαφές ότι από εμάς θα καταψηφιστεί αυτή η σύμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ.